Με κοινωνικού χαρακτήρα θέματα θα ξεκινήσουμε και αυτό το μέρος της εκπομπής. 52 άστεγοι βρήκαν στέγη και εργασία στα Χανιά. Φιλόδοξο πρόγραμμα και επιτυχημένο εκ του αποτελέσματος. Εντυπωσιακές επιδόσεις, αριθμοί που φέρνουν χαμόγελα. Ναι, 52 άστεγοι βρήκαν στέγη και εργασία στα Χανιά. Πραγματικά. Για το πρόγραμμα, μέσω του προγράμματος στέγαση εργασία στα Χανιά. Mm-hmm. Πάμε όμως στα Χανιά. Πάμε να συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής των Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Ζερβουδάκη, δώστε μας μια εικόνα για αυτό το πρόγραμμα λοιπόν. Η αριθμή είναι εντυπωσιακή. Μιλάμε για 52 συνανθρώπους μας, οι οποίοι λοιπόν βρήκαν και στέγη και εργασία. Τον Αύγουστο του 2022 ήρθε η πρόσκληση. Εντάχθηκε ο Δήμος, λίγο νωρίτερα έχει βγει η πρόσκληση στο πρόγραμμα στέγαση και εργασία για τους άστεγους στο Δήμο μας. Προσδοκίες εκεί. Είχαμε εντάξει κάποιους ωφελούμενους, ήταν περίπου 49. Στην πορεία όμως δύο απεντάχθησαν γιατί έφυγαν οι άνθρωποι από τα Χανιά. Μπήκαν στη θέση αυτών των ανθρώπων τρεις άλλοι. Έτσι φτάσαμε τώρα να έχουμε στεγάσει, όπως είπατε πολύ σωστά, 52 ωφελούμενους σε 20 σπίτια. Ήταν πραγματικά ένας άθλος. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη φάση ο Δήμος Χανίων είναι ο φορέας εκείνος που του ανήκει το πρόγραμμα και την διαχείριση του προγράμματος την έχει η Σύμπραξη Φορέων Χανίων. Uh-huh. Είμαστε λοιπόν σε μια αγαστή συνεργασία. Καταφέραμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους και να τους επιμορφώσουμε και να βρούμε δουλειά σε 15 από αυτούς. Θέλω να ξέρετε ότι από τους 52 οι 18 είναι ικανοί προς εργασία. Uh-huh. Υπάρχουν μεταξύ αυτών συνταξιούχοι άνθρωποι που δεν μπορούν να εργαστούν και μικρά παιδιά. Και από τους 18 ικανούς προς εργασία, οι 15 ήδη εργάζονται. Το πρόγραμμα πληρώνει εξ ολοκλήρου το ενίκιο του σπιτιού, τους λογαριασμούς ρεύματος και νερού, καθώς μπορεί επίσης να δώσει χρήματα και έχουμε ήδη αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα για τον εξοπλισμό σε οικιακές συσκευές ή σε επίπλωση σπιτιών. Κυρία Ζερβουδάκη, πόσο εύκολο ήταν να βρεθούν αυτά τα σπίτια, διότι είναι γνωστό ότι οι σπίτια γενικώς δεν υπάρχουν και στην Κρήτη, δεν υπάρχουν και στα Χανιά, δεν υπάρχουν και στο Ηράκλειο, δεν υπάρχουν και στο Ρέθυμνο. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Ήταν ένας άθλος για μας. Να φανταστείτε ότι τα τηλέφωνα που έχουν γίνει και οι αγγελίες τις οποίες έχουμε ψάξει να βρούμε δεν είχαν τέλος. Υπήρχε μέρα δηλαδή όπου τα τηλέφωνα μπορεί να ήταν και 20 και 30 προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε και αν θα βρούμε σπίτι. Ήταν πολύ δύσκολο, γι' αυτό μίλησα προηγουμένως και για άθλο. Καταφέραμε όμως και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά και τους συμπατριώτες μου και τους συμπολίτες μου εδώ πέρα, οι οποίοι άνοιξαν τα σπίτια τους και τα έδωσαν στο πρόγραμμα αυτό, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο όπως καταλαβαίνετε στις μέρες μας που το Airbnb βρίσκεται σε αυτή την έξαρση. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά αξίζουν μεγάλα ευχαριστώ και πολλά ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έδωσαν τα σπίτια τους. Πέρα από το οικονομικό, κυρία Ζερβουδάκη, και το πώς κάποιος παραχωρεί το σπίτι του σε ένα πρόγραμμα, όπως είπατε και εσείς, σίγουρα είναι πολύ πιο κερδοφόρο να το βάλει σε μία πλατφόρμα και βραχυχρόνιες μίσθωσης και όλα αυτά που γνωρίζουμε όλοι. Εκείνο το οποίο ρωτώ εγώ είναι αν τα αντανακλαστικά του κόσμου και της κοινωνίας ήταν τέτοια που να μπορούσαν να επιτρέψουν την ένταξη των ανθρώπων αυτών είτε σε σπίτια αλλά είτε και στην εργασία. Δηλαδή ήταν εύκολο για τον κόσμο να τους αγκαλιάσει και να πει ελάτε να δουλέψετε για μένα, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου. Δεν είχαμε τέτοια θέματα. Ξέρετε, πολλές φορές έχω αναφέρει για την αλληλεγγύη που δείχνουν οι δημότες των Χανίων και αυτό το λέω πραγματικά από καρδιάς. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που συμβαίνει στο δικό μου Δήμο που εγώ ξέρω και μπορώ να μιλήσω. Δεν αντιμετωπίσαμε κανένα εμπόδιο, καμία δυσκολία, καμία αμφισβήτηση. Αντιθέτως, στο τελευταίο σπίτι, να φανταστείτε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με πολύ μεγάλη χαρά έδωσε σπίτι, προσφέρθηκε να δώσει και
και άλλα τέλος πάντων για τον εξοπλισμό του σπιτιού, μόνο και μόνο για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, γνωρίζοντας ότι είναι άστεγοι, να νιώσουν λίγη αξιοπρέπεια και να νιώσουν τη θαλπορή και την ασφάλεια του σπιτιού. Το πρόγραμμα είναι για 2 χρόνια, αλλά η πολιτική είναι τέτοια ώστε να συνεχιστεί. Στα 2 χρόνια αυτά λοιπόν πληρώνουμε όλα αυτά που σας είπαμε μέσω του προγράμματος και από εκεί και πέρα γίνεται σταδιακή απομείωση, δηλαδή τον 3ο χρόνο πληρώνουν μόνο το 75% του ενοικίου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, την αξιοπρέπεια και την κοινωνική τους επανένταξη, ώστε από μόνοι τους μετά να καταστούν ικανοί και να μπορούν να συντηρήσουν το σπίτι. Και για το κομμάτι της εργασίας, κυρία Ζερβουδάκη, έχουμε τον 1ο χρόνο πλήρη επιδότηση της εργασίας, όλο το μισθολογικό κόστος και μετά είναι οι ασφαλιστικές φορές, κάτι τέτοιο είναι? Και τις ασφαλιστικές μαζί. Τα 2 πρώτα χρόνια, το 1ο χρόνο είναι το ολόκληρο το μισθολογικό και το ασφαλιστικό, μετά το 2ο χρόνο είναι μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές και μετά είναι μέρος αυτών, μέχρι που στο τέλος ο εργαζόμενος θα πρέπει από μόνος του, ο εργοδότης, συγγνώμη, θα πρέπει να πληρώσει για την ασφάλεια και την μισθοδοσία του ωφελούμενου. Άρα η στόχευση, κυρία Ζερβουδάκη, είναι μέσα σε 1 τριετία ουσιαστικά να έχουν ενταχθεί πλήρως οι άνθρωποι αυτοί, οι ωφελούμενοι, έτσι, στην κοινωνία. Ακριβώς, μέσα σε 3-4 χρόνια, αυτή εξάλλου και η ψυχολογία αυτό λέει, ότι δίνει στην αρχή μία όθηση, έτσι ώστε μετά ο άνθρωπος να μπορέσει να ξανασταθεί από μόνος του και να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να την οδηγήσει όπως εκείνος θέλει. Μάλιστα. Και κάτι κλείνοντας, την ερχόμενη Τετάρτη νομίζω έχετε μια ενημερωτική ημερίδα σχετική, θα γίνει μια ενημέρωση. Ακριβώς. Πάνω σε αυτό το πρόγραμμα, στο Στέγαση για Εργασία για Στέγους, προβλήματα, προοπτικές και άλλες πρακτικές, θα έχουμε τον κύριο Καμπουρίδη από το Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης και Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θα γίνουν συζητήσεις, ερωτήσεις, θα παρουσιαστούν και οι εμπειρίες ωφελουμένων μας. Και επίσης θέλω να σας πω κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μία εκ των ωφελουμένων μας, η κυρία Έρη Σταυροπούλου, θα κάνει και τα εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής, γιατί ήταν ζωγράφος, οπότε θα μας χαρίσει και όλο αυτό, θα μας ξεδιπλώσει το ταλέντο της μέσα από τα εγκαίνια μιας έκθεσης ζωγραφικής με δικά της καλλιτεχνήματα και έχουν διακοσμήσει και 2 έργα της, την αφίσα μας και το πρόγραμμα της ημερίδας. Βλέπετε, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος... Είναι το μήνυμα. Είναι ότι όταν ο άνθρωπος ξαναβρει την πίστη στον εαυτό του, μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό συζητάμε σήμερα στην εκπομπή, στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής, κυρία Ζερβουδάκη, με διάφορες αφορμές, ότι καλό είναι να πιστέψουμε σε ανθρώπους οι οποίοι αυτό θέλουν, λίγη πίστη, για να ξαναβρουν την πίστη στον εαυτό τους. Έτσι, πολύ ωραία το θέσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.